τώρα το αίτημα για απεμπλοκή της Ελλάδας από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο είναι κυριολεκτικά ζήτημα ζωής και θανάτου. Την απεμπλοκή της χώρας μας από τους πολέμους σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, καθώς και το κλείσιμο της βάσης της Ούδας που αποτελεί στόχο αντιπίνων των αντιπάλων κυρίως του ΝΑΤΟ, ζήτησε στο πλαίσιο ομιλίας του κατά τη διάρκεια σύσκεψης φορέων στα Χανιά ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Δημήτρης Κουτσούμπας. Στη σωστή πλευρά της ιστορίας στέκεται μόνο ο λαός, όταν χωρίς δεύτερη θέση παίρνει τη θέση του στον αγώνα ενάντια στην συμμετοχή, ενάντια σε οποιαδήποτε εμπλοκή. Δεν χρειάζεται να πούμε πού θα βαρέσει ο συναγερμός. Όλες οι αμερικανονατοϊκές υποδομές στη χώρα μας, ανάμεσά τους και η βάση της Ούδας, αποτελούν στόχο αντιπίνων. Δεν είναι λίγες οι φορές που στο φως της δημοσιότητας βγαίνουν αναφορές, βγαίνουν σχέδια με τη Σούδα να βρίσκεται μέσα στο βεληνεκές ισχυρών οπλικών συστημάτων και του Ιράν και της Ρωσίας, που η σύγκρουσή τους με το ΝΑΤΟ, όπως ξέρουμε όλοι, κλιμακώνεται. Όχι άδικα λοιπόν, η Σούδα μπορεί να ονομάζεται το Pearl Harbor της Μεσογείου. Ο κύριος Κουτσούμπας έστρεψε τα βέλη του κατά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας πως δεν έχει εξουσιοδότηση να εμπλέκει τη χώρα μας σε πόλεμο, υπονομεύοντας το μέλλον της για να ικανοποιήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αναλαμβάνει τεράστιες ιστορικές ευθύνες. Δεν έχει καμιά νομιμοποίηση να σέρνει το λαό μας, τη χώρα μας, μέσα σε αυτόν τον αποκρουστικό πόλεμο για να εξυπηρετήσει μόνο και μόνο τις δεσμεύσεις της απέναντι στους φίλους της, απέναντι στο ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι ευθύνες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη προσωπικά είναι μεγάλες. Όχι μόνο γιατί έχει απογειώσει την άμεση και έμεση εμπλοκή της χώρας στο μακελιό, αλλά και γιατί καλλιεργεί στο λαό μας έναν απαράδεκτο εφησυχασμό, παρουσιάζοντας τα διάφορα μέτωπα του πολέμου ως κάτι το εξωτερικό που δήθεν δεν μας αφορά ως χώρα άμεσα. ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ αποτελούν τη βολική αντιπολίτευση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία για τον κύριο Μητσοτάκη, ακόμα και αυτές τις κρίσιμες ώρες, επεσήμανε στην ομιλία του ο κύριος Κουτσούμπας. Μόνο για την ιστορία της βάσης της Σούδας και την εμπλοκή της στους πολέμους, στις επεμβάσεις να μιλήσει κανείς, αρκεί για να καταδικάσει πολιτικά την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ, να το πω τώρα και με τη νέα κοινοβουλευτική τους σειρά, αν και μικρή σημασία έχει βέβαια, επί της ουσίας, γιατί όλοι αυτοί έχουν βαρύτατες ευθύνες ως κυβέρνηση όταν κυβερνούσαν, αλλά και ως αντιπολίτευση όταν είναι στην αντιπολίτευση, όχι μόνο για τον αναβαθμισμένο ρόλο της Σούδας στο πέρασμα των χρόνων, αλλά για τη συμμετοχή και εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτούς τους πολέμους σήμερα. Βολική χαρακτήρισε και την αντιπολίτευση στον Πρωθυπουργό και όσων μέσα στη Νέα Δημοκρατία εκφράζουν διαφωνίες για τους χειρισμούς της στα ελληνοτουρκικά. Γιατί, όπως ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, η κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι προετοιμάζει έναν επώδυνο συμβιβασμό σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων είναι άσφαιρη και βολική όταν δεν αμφισβητεί στο κύριο ότι αυτό το τραπέζι το έχουν στρώσει οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ με τον οδικό τους χάρτη για τα δικά τους αποκλειστικά συμφέροντα.